Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ιδιαίτερη χαρά κάθε χρόνο που το δικό μας εργαστήριο, το εργαστήριο φυσικής ατμόσφαιρας και μετεωρολογίας μας φωνάζει να πούμε κάτι για το εκ μέρους του τμήματος φυσικής. Κάθε χρονιά θα πρέπει να πω λίγο διαφορετικά πράγματα για να μην επαναλαμβάνω. Λοιπόν, να πω φέτος ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε το εργαστήριο, που επανεκκίνησε καλύτερα το εργαστήριο, δηλαδή με την έλευση του κ. Αργυρίου, νομίζω ότι το τμήμα φυσικής έχει αυξήσει τις δραστηριότητες του, τις ερευνητικές αναπτυξιακές, περίπου 30%. Αυτό δεν είναι ανάγκη να σημαίνει ότι τα τρία μέλη ΔΕΠ ισοδυναμούν με το 25% του κόσμου, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερη κινητικότητα. Αυτό βγάζει το εργαστήριο, βγάζει το τμήμα προς τα έξω, έστω και ως φυσική της ατμόσφαιρας, και ταυτόχρονα δίνει διεξόδους σε εσάς όλους. Εάν θέλετε να κάνετε συγκρίσεις, μπορείτε να κάνετε συγκρίσεις παρομοίων εκδηλώσεων που μπορούν να οργανώσουν άλλα εργαστήρια. Ακόμα και το εργαστήριο που ανήκω εγώ, που είναι από τα πιο παλιά και με περισσότερα μελητές κλπ. Υπάρχει λοιπόν από το εργαστήριο μια εξωστρέφεια. Εδώ αντιλαμβάνοντας ζήτηση, αυτό το ίδιο ξεκινώντας, λείπει συνέχεια. Έτσι, δηλαδή, όταν περνάμε άδειες στις γενικές συνελεύσεις, σε κάθε γενική συνέλευση, κάθε 15 μέρες, έχουμε άδεια του κ. Πανατζή. Δεν ξέρω πού πάει. Δεν ξέρω αν πάει για επιστημονικά πράγματα ή αν πάει σε άλλες δουλειές που τα ονοματίζει επιστημονικά. Γι' αυτό είναι υπεύθυνος να τον ελέγξει ο κ. Αργυρίου, που συγκοντάρισε να έρθει εδώ. Λοιπόν, τώρα να πω το εξής, ότι έχω εικόνα για τη δουλειά τους, έχω έστω μερική εικόνα για τη δουλειά τους, δεδομένου ότι ένα από τα ερευνητικά μου αντικείμενα είναι τηλεπισκόπηση. Επομένως, είμαι μέλος του γκρουπ του Κοπέρνικους. Δειλά-δειλά, δύο άτομα έχουν εμπλακεί τουλάχιστον να σαρώσουμε λίγο τις δυνατότητες των αισθητήρων από ό,τι έχει ανέβει απάνω μέχρι τώρα και να δούμε τρόπους προσπέρασης δεδομένων. Και έχουμε μία πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχολιασμό, στην εξεργασία των δεδομένων αυτών, κυρίως με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε μήκη κύματος του ραντάρ, δηλαδή από 1 μέχρι 21 εκατοστά, και σε όπως τα λένε πολυσυμμετρικά δεδομένα, δηλαδή να παίρνουμε ανάκλαση από την εμφάνεια της Γης με διαφορετικούς προσανατολισμούς στο προσπίπτον κύμα, αλλά και με ραντάρ συμβολομετρίας που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και μετακινήσεις, αν θέλετε, συγκριτικές μετακινήσεις των διαφορετικών κομματιών της εμφάνειας Γης. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το αντικείμενο του χώρου του εργαστηρίου της φυσικής ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα ενδιαφέρον, νομίζω ότι είναι ένας από τους επιστημονικούς τομείς που θα έχει διαρκώς ενδιαφέρον για διάφορους λόγους, που θα σας δίνει τη δυνατότητα και για επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά κυρίως για ερευνητική ενασχόληση, και θα σας δώσει τη δυνατότητα όποια ασχοληθούν ουσιαστικά για τη δημιουργία καινοτόμων διαδικασιών, είτε ερευνητικών αποτελεσμάτων, είτε εφαρμοσμένων διαδικασιών στην πρόγνωση κλπ. Στην επιτήρηση. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και λίγο αυτοσκοπός. Αυτό θα μας βγάλει λίγο έξω από τη μιζέρια. Το κυνήγημα δηλαδή της γνώσης η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και να αποδώσει οικονομικά, κυρίως στην κοινωνία μας. Τελειώνοντας, να αναφερθώ μόνος στον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που ήρθε εδώ και είπε «Δεν υπάρχει συνεργασία, είναι πράγματι αυτό. Διαρκώς υπάρχει μειούμενο προσωπικό. Έχω άποψη για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας,
όταν ήμουν στη διοίκηση πριν από 10 χρόνια, το παιχνίδι της Πάτρας είχε 600 άτομα διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και τώρα έχει 350. Που δεν ήταν πάντα ό,τι καλύτερο, δηλαδή ο κόσμος ήθελε εκπαίδευση, ήθελε διάφορα. Λοιπόν, οι δομές, οι κρίσιμες δομές, για να μπορούν να λειτουργήσουν χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό και μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορείς να έχεις εποχιακό προσωπικό στην επιτήρηση, στην επιμόρφωση, σε τέτοια ζητήματα. Έτσι. Και αυτό θέλει προσπάθεια, πρέπει να το κατανοήσουν κάποιοι πιο ψηλά ακόμα για να βοηθήσουν τις μονάδες οι οποίες είναι άμεση επέμβαση, είναι σχεδιασμού κλπ. Κλπ. Να είναι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα μπορείτε να παρέμβετε όταν χρειάζεται με διαδικασίες. Εύχομαι κύριε Κασατζίδη, κύριε Κιουτσού και κύριε Αργυρίου καλή επιτυχία στην σημερινή μερίδα και πιο πολλές αδειές στον κύριο Κασατζίδη. Να είστε καλά.